Κύριε Καραθανασόπουλο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντιφατικότητα. Από τη μια μεριά υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε ορισμένους χώρους κλειστούς ιδιαίτερα και από την άλλη μεριά ανοίγει ξαφνικά η κρουαζιέρα. Και ο τουρισμός, δηλαδή τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών έχουν γίνει, ας το πούμε έτσι, χωρίς καμία αξία επί της ουσίας. Θα πρέπει να κλείσουμε εντελώς τον τουρισμό, λέτε? Κοιτάξτε, λέμε ότι υπήρχαν κάποιες κατευθύνσεις της επιστήμης. Εφόσον βάζουμε την επιστήμη, αυτές οι κατευθύνσεις δεν εφαρμόζονται, δεν μπορούν να εφαρμόζονται αλλά καρτ, λέμε. Άλλο να ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και άλλο να ισχύει για τα κρουαζιερόπλια. Είναι αντιφατικό. Από αυτήν την άποψη έχουμε εργαλειοποίηση της επιστήμης. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η καραμέλα. Η ατομική ευθύνη απέναντι στην κρατική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη βεβαίως πρέπει να υπάρχει, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για την κρατική ευθύνη όσον αφορά τη θωράκιση και του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και των μέτρων τα οποία θα πρέπει να πάρθουν στους χώρους εργασίας. Γιατί είδαμε τα φαινόμενα της άνοιξης, το τι συνέβαινε με τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, στα delivery και σε άλλους χώρους και τώρα το τι συμβαίνει, τα οποία δεν εφαρμόζονται τα απαραίτητα πρωτόκολλα για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς για τους ίδιους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να συμφωνείτε. Συμφωνείτε με τα πρόστιμα, κύριε Καραθανασόπουλε, που επιβάλλουν για τη μη χρήση μάσκας, παραδείγματος χάρη? Κοιτάξτε, με το πρόστιμο δεν λύνει τίποτα. Επί της ουσίας. Το ζήτημα είναι, θα υπάρχει συνεπής αντιμετώπιση του ζητήματος. Γιατί διαφορετικά, αν βλέπουμε αυτές τις αντιφατικότητες, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το πρόστιμο λειτουργεί μόνο ως πρακτικός μηχανισμός και όχι ως μηχανισμός που θα μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει φαινόμενα τα οποία είναι, ξεφεύγουν τις λογικές. Πάντως, πάμε στο θέμα και ξεκινήσαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο, το θέμα της τροπολογίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Καραθανασόπουλο. Λέγεται και λένε οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την αγορά ότι μπορεί να πάμε σε ένα και ακόμα και σε 50.000 πληστηριασμούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, το ότι είχε ξεκινήσει να ξυλώνει το pullover της προστασίας της πρώτης κατοικίας από την εποχή που κυβέρνησαν και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν απαντάνε όλες αυτές οι προτάσεις είτε της κυβέρνησης με το πρόγραμμα Γέφυρα είτε της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάγκη κατοχύρωσης του δικαιώματος της λαϊκής στέγης και της προστασίας της λαϊκής στέγης όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό το ζήτημα κατά τη γνώμη μας. Και δεύτερον, ποιος θα πληρώσει? Το ποιος θα πληρώσει, γιατί κοιτάξτε, αν ο προβληματισμός της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είναι πως οι τράπεζες θα μπορέσουν να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια, τότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσει ο λαός, είτε με τη μορφή του φορολογούμενου, είτε με τη μορφή του δανειολήπτη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να κουρευτούν επί της ουσίας, όχι μόνο οι τόκοι, και ένα τμήμα του κεφαλαίου και να παγούν μια σειρά δόσεις. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο καταθέσαμε και μια πρόταση νόμου την προηγούμενη εβδομάδα που αναφέρεται συνολικά στο ιδιωτικό χρέος και έχει να κάνει και με τις τράπεζες και με την εφορία που εκατομμύρια χρωστούν πολύ μικρά ποσά, όμως και αυτός είναι ένας βραχνάς, και έχει να κάνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία για τους αυτοαπασχολούμενους. Αν δεν το δούμε συνολικά το ζήτημα, τότε πραγματικά ο βραχνάς του ιδιωτικού χρέους θα σφίγγει όλο και περισσότερο στον κόσμο και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και περαιτέρω εφαλτήριο, γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα Επιτουσίας υποχρεώνει το δανειολήπτη να έρθει σε επαφή με την τράπεζα. Όχι μόνο να έρθει σε επαφή, αλλά και εφόσον λήξει το πράγμα μετά από 9 μήνες, που είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, άσε ότι αποκλείται μια σειρά κατηγορίες, θα πρέπει να αποπληρώνει ο ίδιος μετά τις δόσεις τουλάχιστον για 18 μήνες, για να μην επιστρέψει πίσω τα χρήματα που έδωσε το κράτος. Θα την ψηφίσετε την τροπολογία? Την τροπολογία, που εμείς έχουμε καταθέσει και δικιά μας τροπολογία. Εμείς έχουμε καταθέσει δικιά μας τροπολογία, θα πάμε και θα ψηφίσουμε τη δικιά μας τροπολογία. Ωραία. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε ότι οι υπόλοιπες τροπολογίες λειτουργούν προς το συμφέρον της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και δεν αποτρέπουν τους πληστηριασμούς. Προσέξτε, είπα και πριν, ή θα πληρώσουν οι τράπεζες, και εμείς αυτό λέμε ότι πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και έχουν βγάλει και κέρδη όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα δάνεια ήδη τα οποία είτε εξυπηρετήθηκαν είτε είναι κόκκινα. Και δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να καταληφθούν μια σειρά νόμοι, όπως για παράδειγμα με το ηλεκτρονικό
ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός και η κατηγορία ως ιδιώνυμο όσο προσπαθεί να σώσει το σπίτι του και κινητοποιείται, κάτι το οποίο είναι γραμμένο στα... Συγγνώμη, ο τίτλος είναι, παιδιά, ότι κατέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία.